Η έρευνά μας στον τομέα της θεωρίας αριθμών για τους αριθμούς, λέει με Ραμανουζάν, ξεκίνησε εδώ και πολύ καιρό με την ανάγνωση του βιβλίου του Jean-Pierre Serre, το μάθημα αριθμητικής και βέβαια την απολογία ενός μαθηματικού του Χάρτη, όπου γινόταν αναφορές και στη συνάρτηση του Ραμανουζάν και βέβαια και στον ίδιο. Πριν βέβαια είχαμε διαβάσει Gödel & Scherbach του Douglas Hofstadter, όπου γινόταν η πρώτη αναφορά για μας, και από εκεί ξεκινήσαμε να μελετάμε αυτή τη συνάρτηση με έναν πιο εξειδικευμένο τρόπο και μέσω της αλληλογραφίας με τον Jean-Pierre Serre. Ξεκινήσαμε ουσιαστικά το 1988 και καταφέραμε να βρούμε την έκτη λύση της εξίσωσης του Ραμανουζάν το 2010 με τον Olivier Rozier. Ήταν μια συζήτηση που είχαμε πάνω σε αυτό το θέμα με τον Jean-Pierre. Μας είχε πει και για την λύση του Atkin. Αρχικά ξέραμε ότι θεωρούσαν εκείνη την εποχή ότι υπάρχουν μόνο μερικές λύσεις. Στη συνέχεια, επειδή εμφανίστηκε και η log-log φιλοσοφία του Atkin, έγινε αποδεκτό από τους μαθηματικούς εκείνης της εποχής ότι μάλλον υπάρχουν αρκετές λύσεις, αλλά είναι σπάνιες. Πάνως έτσι βρήκαμε την έκτη. Στη συνέχεια, επειδή κοιτάξαμε αλγοριθμικά το πρόβλημα και τι είχε πετύχει ο Λέμερ, που είχε βρει έναν πρώτο αριθμό τέτοιας μορφής, σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε να ερευνήσουμε συστηματικά μια ειδική περίπτωση που εμφανίζεται μέσα στην συνάρτηση του Ραμανουζάν για ειδικές τιμές, και για αυτές τις ειδικές τιμές τελικά να έχουμε ένα αποτέλεσμα που είναι ένας πρώτος αριθμός μεγάλος σε σχέση με αυτόν που εισάγουμε, και ουσιαστικά να έχουμε μία άλλη μεθοδολογία για να βρούμε μεγάλους πρώτους αριθμούς που να μην είναι της κλασικής μορφής του Μέρσεν. Και αυτή η διαφορά έκανε τη διαφορά το 2011, όπου αρχίσαμε να παράγουμε τους πρώτους υποψήφιους πρώτους αριθμούς με αυτή τη μορφή, μέχρι τελικά να καταλήξουμε, εφόσον είχαμε και πιστοποιήσεις, ότι όντως αυτά που βρίσκαμε ήταν πρώτοι αριθμοί. Συνεχίσαμε αυτή την έρευνα για χρόνια, έως το 2015, που τότε ουσιαστικά βρήκαμε μια τιμή με έναν πρώτο αριθμό που είχε πάνω από 29.000 ψηφία και τότε αποτελούσε ένα παγκόσμιο ρεκόρ για την μέθοδο πιστοποίησης μέσω ελλειπτικών καμπυλών. Η έρευνά μας πήγε πιο πολύ προς τους μεγάλους υποψήφιους. Έτσι βρήκαμε και υποψήφιο πρώτο αριθμό τέτοιας μορφής με περισσότερους από 900.000 ψηφία. Αλλά τώρα το 2022 είχαμε μια επαφή και με τον Ανδρέας Έγκε, ο οποίος θέλησε να πάρει αυτές τις τιμές που είχαμε βρει με τον Olivier Rozier και να βρει με τη δικιά του τη μεθοδολογία μια πιστοποίηση, πάλι βέβαια με μια μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί τις ελλειπτικές καμπύλες. Έκανε μια πρώτη προσπάθεια για να βρει έναν πρώτο αριθμό με τρόπο πιστοποιημένο αυτής της μορφής, άρα ήταν από τον κατάλογό μας, και τώρα, πρόσφατα, ουσιαστικά κατάφερε να κάνει μια δεύτερη υλοποίηση
όπου πιστοποίησε έναν πρώτο αριθμό της μορφής Le Méridien που έχει περισσότερο από 57.000 ψηφία. Με αυτόν τον αριθμό, που και αυτός αποτελεί ένα παγκόσμιο ρεκόρ, ουσιαστικά έχουμε πια 69 πρώτους αριθμούς αυτής της μορφής και αυτό αποδεικνύει ότι αυτή η θεωρητική προσέγγιση για το πώς μπορούμε να βρούμε μεγάλους αριθμούς, πρώτους αριθμούς με μία διαφορετική μορφή, αλλά η οποία να παράγει όμως αρκετούς, δηλαδή με τη μορφή Le Méridien, έχει αποδειχτεί με την πάροδο του χρόνου ότι όντως είναι αποτελεσματική η μέθοδος και ουσιαστικά εξαρτάται μόνο τώρα τουλάχιστον από μια υπολογιστική ισχύ για να μπορεί να υπάρχει μια υλοποίηση η οποία να είναι απτή. Άρα για ένα πρόβλημα που ξεκινήσαμε να το μελετάμε το 1988 βλέπουμε ότι το 2022 συνεχίζει να παράγει αποτελέσματα, συνεχίζει βέβαια να ανήκει στη ζωή μας και να βλέπουμε ότι προχωράει η έρευνα σε αυτόν τον τομέα, ενώ φαινόταν αρχικά ότι ήταν ρυψοκίνδυνο να προσπαθήσουμε να βρούμε μια άλλη μέθοδο για αυτή την έβρεση. Τώρα ξέρουμε ότι είχε νόημα και ότι έχει και προοπτικές.